Γεια σε όλους, είμαι η Άρτεμη Σαμαρά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αποταμίευση και θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες συμβουλές που εφαρμόζω εδώ και χρόνια και με βοηθούν πραγματικά. Το να αποταμιεύεις δεν είναι πάντα εύκολο και μπορείς εύκολα να ξεφύγεις και να κάνεις πάρα πολλά έξοδα. Το πρώτο πράγμα που θα σας συμβούλευα να κάνετε είναι να κρατήσετε ένα ημερολόγιο εσόδων-εξόδων. Δηλαδή, να έχετε ένα σημειωματάριο όπως αυτό εδώ πέρα που έχω εγώ και να γράφετε τα έσοδα και τα έξοδά σας. Αυτό είναι το δικό μου. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε το σημειωματάριο του κινητού σας εάν σας βολεύει περισσότερο. Ξεκινήστε το έσοδο για ένα μήνα. Σε μια άδεια σελίδα γράψτε το ποσό που πληρώνεστε κάθε μήνα ή κάθε μέρα. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, γράψτε κάτω το συνολικό ποσό σας το μήνα. Και αυτό που θα κάνετε ύστερα, να δείτε το ποσό που έχετε στο τραπεζικό λογαριασμό σας. Από κάτω θα γράψετε όλα τα μηνιαία σας έξοδα, το ενίκιο σας, το λογαριασμό του κινητού σας, τα έξοδα για τη βενζίνη, το λογαριασμό της ΔΕΗ και μετά υπολογίστε το σύνολο των πάγιων μηνιαίων εξόδων σας. Φυσικά μέσα στο μήνα θα χρειαστεί να φάτε κάτι, οπότε θα πρέπει να υπολογίσετε τα έξοδα σας για φαγητό, τα έξοδα σας για διασκέδαση και εγώ αφήνω και μια στήλη όπου έχω τα έξοδα μου για τα ταξίδια και αποταμιεύω και εκεί πέρα ένα ξεχωριστό ποσό. Ας πούμε ότι στο τέλος του μήνα σας μένει ένα ποσό που μπορείτε να αποταμιεύσετε. Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε ένα νέο λογαριασμό όπου εκεί θα κρατάτε τις αποταμιεύσεις σας. Εγώ έχω δύο λογαριασμούς. Ο πρώτος λογαριασμός που έχω είναι ο λογαριασμός που κάνω τα ψώνια μου, τις αγορές μου. Και ο δεύτερος λογαριασμός είναι που αποταμιεύω και έχω τα χρήματα για κάποια έκτακτη ανάγκη. Παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε κάποιο ακριβό αντικείμενο. Ας πούμε, ένα ρολόι, ένα Rolex για παράδειγμα, που είναι το αντικείμενο των ονείρων μου και είναι αυτό που θέλω να αγοράσω. Αρχικά θα σας φανεί πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψετε 4.000 ευρώ περίπου που είναι η αξία του. Και αυτό που θα κάνετε είναι να αρχίσετε να απογοητεύεστε, να πείτε ότι δεν θα το αποκτήσω ποτέ, δεν θα μαζέψω ποτέ αυτά τα χρήματα και να σας φανεί πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Αλλά η μεγαλύτερη απογοήτευση που νιώθουμε τη δημιουργούμε εμείς τον εαυτό μας. Και αυτό που συμβαίνει και σας το ορκίζομαι συμβαίνει στον καθένα μας είναι το εξής. Έχουμε μαζέψει το 1 τέταρτο των χρημάτων που πρέπει να έχουμε μαζέψει για το αντικείμενο των ονείρων μας. Σκεφτόμαστε ότι μας παίρνει πάρα πολύ χρόνο και ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουμε αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο. Και χωρίς καλά-καλά να το έχουμε καταλάβει, έχουμε βγάλει αυτά τα χρήματα και τα έχουμε ξοδέψει σε αντικείμενα μικρότερης αξίας όπως ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Οπότε έχουμε μηδενίσει το λογαριασμό μας και φυσικά δεν έχουμε αποκτήσει το αντικείμενο των ονείρων μας. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξεκινήσετε να οραματίζεστε. Εγώ προσωπικά έχω ένα πίνακα στο γραφείο μου και στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μου με τα πράγματα που θέλω να αποκτήσω. Και δεν μιλάω μόνο για υλικά αγαθά, αλλά μπορεί να είναι και η επίτευξη κάποιων στόχων, για παράδειγμα να περάσετε στο πανεπιστήμιο ή να φτάσετε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο με τη δουλειά σας ή να παντρευτείτε. Οτιδήποτε και αν επιθυμείτε. Γράψτε το ή προσθέστε το στο πίνακά σας και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να οραματιστείτε. Και πιστέψτε με, μπορεί να σας φανεί αστείο, αλλά πραγματικά λειτουργεί. Βρείτε το αντικείμενο στο ίντερνετ για το οποίο θέλετε να αποταμιεύσετε και εκτυπώστε το ή περάστε το στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, εάν περνάτε περισσότερες ώρες εκεί ώστε να το βλέπετε. Για μένα αυτό το μέρος είναι το γραφείο μου, αλλά εσείς μπορείτε να περνάτε πολλές ώρες στην κουζίνα ή στο μπουντουάρ σας. Και ο λόγος που σας το λέω αυτό είναι σημαντικός, γιατί ακόμα και αν δεν το βλέπετε συνειδητά, το να το έχετε εκεί είναι σαν υπενθύμηση για το ποιοι είναι οι στόχοι σας. Η γνώμη των άλλων ανθρώπων, όχι τόσο στο YouTube, αλλά κυρίως από άτομα που με γνωρίζουν ή από μερικά μέλη της οικογένειάς μου, είναι ότι πώς έδωσε 40 ευρώ για να αγοράσει ένα make-up, πώς το κάνεις αυτό. Και πιστέψτε με, μπορεί να είναι αυτή η γνώμη τους, αλλά από την άλλη η απάντησή μου είναι ότι εγώ μπορεί να έδωσα 40 ευρώ για να αγοράσω ένα make-up, αλλά εσύ ξόδεψε 40 ευρώ για να βγεις ένα βράδυ ή ξόδεψε 40 ευρώ για να φας ένα εστιατόριο. Και η γνώμη των άλλων δεν πρέπει να σας ρίχνει κάτω και να σας απογοητεύει. Οι στόχοι σας είναι εκεί και σας περιμένουν για να τους πραγματοποιήσετε και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μην ακούτε τις γνώμες των άλλων. Πιστέψτε μου ότι ό,τι και αν κάνετε στη ζωή σας, όπου και αν ξοδεύετε, μπορείτε να αποταμιεύσετε αν πραγματικά το θέλετε. Κάτι άλλο που συνήθιζα να κάνω όταν δούλευα ήταν ότι απέναντι από τη δουλειά μου είχε ένα ζαχαροπλαστείο και στα διαλύματα, παρόλο που είχα φαγητό από το σπίτι, πήγαινα εκεί πέρα για να πάρω διάφορα ροφήματα ή μπάρες μητριακών ή διάφορα γλυκά. Στο τέλος κάθε μήνα άθροιζα το πόσα ξόδευα εκεί πέρα και ήταν γύρω στα 20, 30 ή 40 ευρώ εξαρτάται με το πόσες φορές πήγαινα. Κάτι που μου φάνηκε αρκετά μεγάλο ποσό, γιατί όταν πληρώνεις 2 ευρώ δεν το καταλαβαίνεις, και κάτι που σταμάτησα να κάνω στην πορεία, συνειδητοποιώντας ότι πραγματικά δεν χρειαζόμουν εκείνη την ώρα αυτά εδώ πέρα τα snacks και τα ροφήματα.
1,9 αγορές με κάρτα. Και αυτό γιατί ξοδεύεις πιο εύκολα χρήματα από ό,τι αν ξοδεύεις μετρητά. Και έτσι δεν καταλαβαίνεις πόσα χρήματα σου φεύγουν από το τραπεζικό σου λογαριασμό. Και μετά, όταν ανοίγεις το βιβλιάριο της τράπεζάς σου, σε πιάνει πανικός με το πόσα έχεις ξοδέψει. Και αυτό μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν έμενα στο εξωτερικό και πληρώνα σχεδόν τα πάντα με κάρτα. Εκεί πέρα είχα μείνει πολλές φορές χωρίς χρήματα από την κάρτα ή από το λογαριασμό που είχα για να ψωνίζω και να πληρώνω. Και έτσι χρειαζόταν να ξοδέψω χρήματα από τον λογαριασμό της αποταμίευσής μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και υπάρχει μία λύση σε αυτό. Μπορείς να πας στην τράπεζά σου και το λογαριασμό που έχεις για αποταμίευση να το βάλεις ένα όριο, ώστε να μην μπορείς να ξοδέψεις παραπάνω από όσα πρέπει. Και το τελευταίο μου tip είναι για το πώς θα αυξήσετε τα έσοδά σας. Ωραία, έχετε το μισθό σας, πληρώνεστε κάθε μήνα γι' αυτό, αλλά με ποιο τρόπο γρήγορα μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας, τον τραπεζικό σου λογαριασμό δηλαδή. Ένα από τα πράγματα που συστήνω είναι να πουλήσετε τα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε. Εγώ για παράδειγμα έχω όλα αυτά τα ρούχα και ξέρω ότι πρέπει να τα ξεχωρίσω και είναι ένα από τους κλασικούς τρόπους για να αποκτήσετε έσοδα. Θα τα ανεβάσω στον τυπό ή στο eBay, γιατί μπορεί να είναι άχρηστα για μένα, αλλά είναι χρήσιμα για κάποιον άλλο. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα και πραγματικά αν έχετε κάποιες ερωτήσεις αφήστε τις κάτω σε σχόλιο και επίσης αφήστε μου τα δικά σας tips για το πώς εσείς αποταμιεύετε. Πάντα είμαι περίεργη να μαθαίνω νέους τρόπους αποταμίευσης και μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιον άλλο να διαβάσει τις δικές σας συμβουλές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο και μην ξεχάσετε να με παρακολουθήσετε στο προηγούμενο μου βίντεο, το οποίο θα υπάρχει εδώ πάνω, σε αυτή τη λευκή μπάρα. Έχω το link. Κάντε κλικ και τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο.